Ora, innasfó. Innasfó. Ui, já estou todo dia agora. Cala todas as doixas. Toda a feita. Anato. E tora ti non spopa fta, ini che discola ta onomata. Λοιπόν, πήγαμε στη Γερμανία, στο Μόναχο. Αυτό είναι το μνημείο στρατοπέδου του Νταχάου. Αυτό είναι το... έχουν κάνει απ' έξω ένα... πώς το λένε... Γλυπτό. Σαν να... ναι... Αυτό... Αυτά είναι τα ναζιστικά, ναζιστικά στρατόπεδα. Ναι. Που έφτιαξαν οι Γερμανοί για να στέλνουν τους ανθρώπους εκεί πέρα, να τους βασανίζουν, να τους ταλαιπωρούν, να τους ξεφτυλίζουν, να τους σκοτώνουν. Εμείς επισκεφθήκαμε τότε το Auschwitz, το Buchenwald, το Mauthausen, το Dachau. Α, είχατε πάει σε όλα. Είχατε πάει σε όλα. Σε όλα τα περισσότερα. Και ένα χωριό που το είχαν ισοπεδώσει, το Λίντιτσε. Είχαμε πάει το 2009, στις 27. Έλα, μη μου πάρα πολύ. Εκεί πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι από την Πολωνία, από τη Ρωσία, από την Ελλάδα, από τον κόσμο, επειδή ήταν κομμουνιστές, ήταν άνθρωποι αντιφασίστες. Στην Κρακοβία είχαμε πάει, στη Βαρσοβία. Λοιπόν, εδώ είναι το στρατόπεδο Auschwitz. Είναι από την εσωτερική πλευρά. Τους πήγαινε το τρενάκι μέχρι που τους έβαζε μέσα. Αυτό είναι ένα κρεματόριο, η φούρνη. Ναι. Που καίγανε το... τους καίγανε. Τους πετάγανε ναι, μέσα. Ναι. Α, και γιατί, πώς μου το σύνδεσες με τη Γιάρο προχτέ. Πριν κάτι μου λέγες για τη Γιάρο. Θέλω να βγάλω και 2-3 φωτογραφίες στη Γιάρο. Τον Μακρόνισο. Α, γι' αυτό. Ναι. Σου είπα. Πού το έχεις το τηλέφωνο. Ναι. Καλημέρα. Ναι, τι θέλετε. Α, για τη Μακρόνισσο. Να μου δώσει το όνομά της. Ναι. Ναι, ισχύει, ισχύει. Οργανώνει εδώ ένα πούλμαν που θα πάμε, θέλετε να μας δώσετε το όνομά σας. Τηλέφωνο. Όχι, όχι, δεν είναι το του συλλόγου, τώρα είναι της μητέρας μου, η οποία το οργανώνει όμως την εκδρομή, γι' αυτό δεν είναι του συλλόγου. Του συλλόγου, ο σύλλογος έχει τηλέφωνο, μαμά. Δώσ' μου την ασύ. Πάρε τη μητέρα μου. Έλα, καλημέρα. Έλα, μωρέ, ποια είσαι. Θοδωρίδης. Λοιπόν, παίζει να έρθει η Μακρόνισσο. Λοιπόν, θα φύγουμε 7 του μήνα, 8.30 ώρα έξω από το Δημαρχείο. Ο Δήμαρχος μας βάζει το πούλμαν και θα πληρωθεί μόνο το πλοίο που θα μας περάσει από το Λαύριο στη Μακρόνισσο. Όχι, δεν υπάρχει φαγητό εδώ. Θα πάμε στη Μακρόνισσο, θα πρέπει. Ναι, το εισιτήριο του πλοίου είναι 8 ευρώ που θα μας φάει και που θα μας γυρίσει στο Λαύριο.
η Ερμιόνη Αθανασίου. Με ξέρεις? Καλά είναι να μου δώσεις το όνομά σου και το τηλέφωνο σου, να δηλώσεις από τώρα, γιατί ήδη έχουμε μια μεγάλη κατάσταση και πάνω από 50 δεν θα μπορούμε να πάμε. Ναι, ναι. Το μικρό σου. Ένα άτομο. Δώσ' μου το τηλέφωνο. Ναι. 50-58 810, δύο άτομα. Ναι, εντάξει, Γεωργία μου, όχι, εμένα θα με πάρεις, δεν είναι κανένας εκεί τώρα. Όχι, πάμε κάποιες ώρες, αλλά αυτό το καιρό είναι λιγάκι δύσκολο να είμαστε ώρες εκεί. Ό,τι θέλεις, θα με παίρνεις εμένα τηλέφωνο, θα με πάρεις αυτό το τηλέφωνο εμένα. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και το δικό σου είπαμε είναι 50-58-810. Ωραίο, Γεωργία. Έλα. Πώς μου είπες, Αργυρό μου είπες η Γεωργία. Α, κάτσε να το διορθώσω, Αργυρό. Μη λέω Γεωργία εγώ. Α, αλλά η Αργυρό... Α, την αδερφή σου, τι είναι αυτή. Δηλαδή η Αργυρό και η Γεωργία θα έρθετε. Α, ωραία. Ερμιόνια Αθανασίου. Ναι. Ωραία. Εντάξει, παιδί μου. Αλλά εγώ ό,τι προκύψει θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο. Όχι, εμείς θα εσύ Πετρούπολη είσαι. Λοιπόν, θα έρθεις μαζί μας. Γιατί να ταλαιπωρεθείς να πας κάτω στην Κάλικο σου. Γιατί θα μας ξαναφέρει και απάνω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ό,τι άλλο χρειαστείς θα με πάρεις τηλέφωνο ή αν θα χρειαστώ θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Εντάξει, κούκρα μου. Λοιπόν, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Έλα, γεια, γεια. Τα γράψεις και αυτά όλα. Πώς συμπεριφέρομαι εγώ στον κόσμο. Μια χαρά συμπεριφέρομαι. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου να δεις, εκεί στο Auschwitz, ναι. ήτανε δύο-τρεις χώροι διαφορετικοί. Στο Auschwitz 1, στο πρώτο δηλαδή στρατόπεδο, υπήρχαν 70.000 άνθρωποι. Ήταν Πολωνοί και Σοβιετικοί εχμάλωτοι. Στο 2, στο Birkenau, αυτό ήτανε... Είχαν τους Εβραίους συνήθως και τους Ρωμά. Εκεί ήταν περίπου 900.000 άνθρωποι. Θανατώθηκαν αυτοί. Άλλοι 200.000 άνθρωποι πέθαναν από ασθένειες διάφορες. Ο συνηθέστας λέει τρόπος εκτέλεσης ήταν δηλητηρίαση με αέρια που τους έκαναν. Με ένα κυκλώνα που γινόταν βήτα στους ειδικούς θαλάμους. Λοιπόν, το Auschwitz το 2, το Μόνοβιτς, ήταν ένα στρατόπεδο εργασίας. Αυτοί τους εξόντωναν με έναν τρόπο του Ράιχ και γι' αυτό και έμεινε αυτό το... σαν Auschwitz με σύμβολο της μαζικής δηλητηρίασης. Mm. Και το Auschwitz πάλι ήταν το 3 αυτό, το 2, το Birkenau, εξόντωνε περισσότερους ανθρώπους. Εκεί κρατήθηκαν, λέει, εκατοντάδες χιλιάδες, από μέχρι 1,5 εκατομμύριο άνθρωπο δολοφονήθηκαν. Τους έβγαζαν τα δόντια, τους ταλαιπωρούσαν, εκμεταλλευόντουσαν το τέρμα τους,
κάναν διάφορες, πώς να σου πω, βγάζανε το δέρμα και το χρησιμοποιούσανε, δεν ξέρω και τι κάνανε, παπούτσια, δέρματα, τα μαλλιά, τα χρησιμοποιούσανε, δηλαδή τους ανθρώπους, τα μάτια τους, τα δόντια τους, τα... Ήτανε, τα βλέπες, τα ήταν πεταμένα εκεί, χώρο σαν ένα δωμάτιο, ναι, που ανατρίχες μόνο που τα έβλεπες. Ναι. Αυτά είχαν δύο με δυόμιση χιλιόμετρα το ένα απόσταση με το άλλο. Δηλαδή ήταν... μια φρίκη. Μια φρίκη. Και τι έβλεπες, δηλαδή τους ορούς από, ναι, τα δέρματα. Ναι. Υπήρχαν ακόμα. Έλειωναν τα δέρματα και βγάλαν λύπη. Όχι. Ναι, είχαν δείγματα. Αλλά τα γυαλιά, τα δόντια, τις μπερούκες, τα μαλλιά, τα από πάνω τα είχαν στο δωμάτιο μέσα όπως αυτό και ήταν γυαλί από πάνω και τα έβλεπες. Ναι, δηλαδή τι να σου πω, εκεί ήταν πιο πολλοί σοβιετικοί άνθρωποι. Ήταν ένα πράγμα. Μετά, εδώ τους φούρνους που σου έδειξα, ναι, ήταν μια αποτεφρονόδουσαν οι άνθρωποι, τους πετούσαν μέσα εκεί και τους αποτέφρωναν. Μετά πήγαμε σε αυτό το χωριό το Λίντζε, πώς το είπαμε το στην αρχή, κάτσε. Το χωριό Λίντιτσε, αυτό το ισοπαίδωσαν, τελείως το ισοπαίδωσαν. Εκεί σκότωσαν, αυτό έγινε 4 του Ιούνιου του 42, άρχισε τις 27 του 42. Έβλεπες από 16 χρονών, από 10 χρονών παιδάκια και τους είχαν ισοπαιδώσει τελείως το χωριό. Τι τα έβλεπες εννοείς, μαμά? Έβλεπες τώρα τα... Είχαν τις φωτογραφίες που είχαν πάρει από τότε. Να δεν βλέπεις εδώ, ναι, πέρα, ναι, που είναι, ναι, τα αυτόματα, ναι, 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 πεσμένα κάτω. Από τις φωτογραφίες δηλαδή έβλεπες ότι είναι τα παιδάκια. Ναι, αλλά ο χώρος υπήρχε περιφραγμένος και έλεγε ότι εδώ έγιναν αυτά. Αυτοί είναι γερμαναράδες, φασίστες, που... Να το και εδώ πάλι. Και όλα αυτά δηλαδή ήταν σε μια πόλη, στο... Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, είπαμε τα πρώτα. Α, αυτό λες κοντινά, δεν ήταν μεταξύ τους τα στρατόπεδα κοντινά, οι πόλεις. Αυτά ήταν, φύγαμε, τελειώσαμε αυτά. Ήταν στο στρατόπεδο, αυτό το στρατόπεδο, ναι, το μαχαλί που είχε και τους φούρνους μέσα. Α, που ήταν τα τέσσερα στρατόπεδα. Ήταν στο στρατόπεδο του Auschwitz. Α, εντάξει. Τελειώσαμε αυτό εκεί. Ναι. Ήταν ένα, δύο. Τέσσερα στρατόπεδα. Ναι, τέσσερα στρατόπεδα που είχαν μεταξύ τους κάποια διαφορά από 2,5 χιλιόμετρα το ένα. Α, και μετά πάμε σε πόλεις που έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, και τώρα πάμε, φύγαμε από εκεί και πάμε στην Πράγα. Α, μάλιστα. Εκεί στην Πράγα είναι αυτό το χωριό. Το χωριό, το Λίτελ, πώς το λένε. Ναι, αυτό όπως το είπαμε πριν. Λοιπόν, που το ισοπεδώσανε, ναι, και από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους. Ναι, κατάλαβα. Αυτό έγινε στις 27 του Μάη του 42. Ναι. Πάμε παρακάτω. Και εδώ είναι τα ερείπια που κοσκινίζονται και καθαρίζονται για να τα φτιάξουν μετά. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω μετά. Πήγαμε μετά, τότε τα θυμόμουν, αλλά είναι και κάπου αλλού, στη Λειψία.
Λένε ο Δημητρόφ. Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Και τα πάμε στο Μπούχεβαλντ, στο στρατόπεδο του Μπούχεβαλντ. Ναι. Α, αυτό που μου δείχνες με το ναι. Ναι. Εκεί... ο θάλαμος κρατουμένων στο Μπούχεβαλντ. Και εδώ... πτώματα θυμάτων στον Μπούχνο τον Απρίλιο του 45. Ναι. Εδώ σκελετωμένοι κρατούμενοι, πάλι στο ίδιο στρατόπεδο. Ναι. Σε καμαράκια όπως τους είχαμε. Πολλούς μαζί, όχι ναι. Ένας-ένα. Ναι, όχι, ποιος το είπε, ένας-ένας. Ο ένας απάνω στον άλλον. Αυτός είναι ο Τέλμαν. Α, ναι, και για το Ζαχαριάδη εκεί που μου έλεγες. Θα σου δείξω και ναι. Το Ζαχαριάδη, θα φτάσουμε. Α, αυτός τι είναι ο Τέλμαν. Λοιπόν, αυτός είναι ένας αγωνιστής του εργατικού κινήματος το